Γιατί ξαφνικά μου θυμηθήκαν όλοι την αυθαίρετη δόμηση. Η αυθαίρετη δόμηση, πρώτον, πια έχει νομιμοποιηθεί. Δεύτερον, υπάρχουν πια υποένταξη και δεν είδα κανένα να λέει ότι ξέρετε, εγώ θα το καταργήσω τους νόμους με την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, προκειμένου να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα υπήρχε πριν τις νόμους αυτούς, όπου υπήρχαν τα αυθαίρετα μόνο από τα παράνομα. Τότε η Νέα Δημοκρατία γιατί ψήφισε προχθές το. Προσέξτε. Γιατί ψήφισε στην Βουλή αυτό που έφερε. Δεν πάμε σε λεπτομέρεια, αλλά να πάμε στο μείζον για την καταστροφή. Γιατί αυτό που πρέπει να μείνει σαν συμπέρασμα. Σαν συμπέρασμα. Γιατί δεν πρέπει να ξαναγίνει. Είναι ακριβώς να μην κάνουμε αποδεκτή τη λογική της κυβέρνησης. Γιατί ποια είναι η λογική της κυβέρνησης. Έγινε καταστροφή στη Μάντρα. Σκοτώθηκαν άνθρωποι εκεί. Ναι. Ποιος θέλει τα μπαζωμένα ρέματα. Ρε παιδιά, τα μπαζωμένα ρέματα πόσα χρόνια υπάρχουν στη Μάντρα. Η Αθήνα όταν χτίστηκε η Αμπελόκηπη, εγώ σου πω συγκεκριμένα, η Σούτσου δεν είναι ρέμα. Γιατί Φωκίωνος Νέγρη δεν ήταν. Δεν είναι ρέμα. Υπάρχει οικιστική ανάπτυξη χωρίς να μπαζώσεις ρέματα. Προφανώς οι οικισμοί φτιάχνονται και μπαζώνονται και ρέματα. Αυτό είναι το θέμα. Όχι βέβαια, όταν μπαζώνω όμως το ρέμα, κάνω αντιπλημμυρικά. Για να φάει κάπου το νερό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ερώτηση. Κάναν αντιπλημμυρικά. Εγώ θα... εγκεκριμένη μελέτη. Με εγκεκριμένες μελέτες. Εγώ... Από τον προηγούμενο περιφερειάρχη εγώ... του γραφείου. Και πάω τώρα, φεύγω από τη Μάντρα. Συγγνώμη Γιάννη μου, άσε να το πω αυτό. Ναι, πες. Φεύγω από τη Μάντρα και έρχομαι στο Μάτι. Το Μάτι είναι μόνο το Μάτι, γιατί το Ζούμπερι δίπλα τι είναι. Έτσι. Γιατί ο Ροπός τι είναι. Γιατί το Χαλκούτς τι είναι. Τίμος. Και να πάω. Θα σας πω όλη την Αττική έτσι γύρω γύρω. Το ξέρετε ότι βουλιαγμένη είναι αναδασωτέα. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα. Όχι, αυτό δεν το ξέρω, λοιπόν, γιατί βουλιαγμένη δεν το ήξερα. Αντί λοιπόν, ακούστε, αντί λοιπόν να αρχίσουμε εδώ να συζητάμε το εξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα πρέπει να λάβουμε, επειδή είναι αυτή η πραγματικότητα, πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας και δασοπροστασίας. Πρόσθετα και αυξημένα μέτρα πολιτικής προστασίας. Να είμαστε διπλά και τριπλά και τετραπλά προσεκτικοί. Και αν ισχύει ο αλφα κανονισμός στην Ελβετία, εμείς πρέπει να έχουμε τον κανονισμό επί 5. Αντί να συζητήσουμε αυτό, που είναι το μόνο αποτελεσματικό, κάνουμε μία συζήτηση για να αποσυστούν οι ευθύνες. Διότι οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Γιατί...